χτες σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη που είχε γίνει από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, τον κύριο Νανόπλο. Επισκέφθηκε ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, την Ένωση Νεμέας. Είχαμε την ευκαιρία να τον ενημερώσουμε για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή και επ' ευκαιρία αυτής της επίσκεψης του δείξαμε και το πλάνο και την καινούργια μακέτα που πώς θα είναι το τυποποιητήριο ελαιολάδου που ήδη ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε. Είπε κάτι ωραίο, ότι εμείς στο Ισραήλ πουλάμε και το χειμώνα. Αυτά που δεν πουλάτε εσείς εδώ, εμείς δεν τα εξάγουμε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εξωτερικών μια συνεργασία με το ανάλογο Υπουργείο του Ισραήλ. Πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία εμείς βλέπουμε ότι κάτι καλό θα υπάρχει για την περιοχή μας. Είχαμε την ευκαιρία να του πούμε του κύριου Κοέν τις απόψεις μας. Από ό,τι κατάλαβα τις είδε με θετικό βλέμμα. Και ένα πράγμα το οποίο και εντοπίσαμε πέρα από το μεγάλο έτσι φάσμα της συνεργασίας που είχαμε, είδαμε ότι το κομμάτι που δεν μπορούμε να έχουμε η Νεμαία πρόσβαση προς την παραλία. Και αυτό πρέπει και ο Δήμος να φροντίσει, το κομμάτι Νεμαίας, αρχαίας Νεμαίας, Χαλκή, Σολινάρη, Βραχάτη, να γίνει αυτός ο άξονας, γιατί οπωσδήποτε βοηθάει πολύ στην εμπορική συναλλαγή που θα έχουμε στο μέλλον και με τους παραγωγούς αλλά και με την Παιδνή Κορινθία. Είπε κάποιο συγκεκριμένο ότι θα υπάρχει κάποια συνεργασία με τη Νέα Νεμαίας? Κοιτάξτε, μέσα από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που έχει αναλάβει, επέλεξε και την περιοχή της Νεμαίας σαν μια περιοχή που αναπτύσσεται δυναμικά. Είχε την ευκαιρία να μας εκθέσει τις απόψεις της κυβέρνησης του Ισραήλ σχετικά με νέες ποικιλίες και καλλιέργειες. Ήδη και ο κύριος Νανόπλος λειτουργεί σε ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει βέβαια το Επιμελητήριο Κορινθίας να η παραγωγή της περιοχής μας και ευρύτερα της Κορινθίας να μπορούν να μπουν σε νέες καλλιέργειες, σε αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή η αγορά. Και αυτό που περίπου κάναμε μια συμφωνία, ότι θα έρθουν αποκλειστικά άτομα από το Ισραήλ να εγκατασταθούν με ένα team ανθρώπων που γνωρίζουν τις καλλιέργειες, τις καινούργιες και να ελέγξουν και τις εδαφολογικές εξετάσεις που θα γίνουν, για να μπορούμε να δούμε ποιες ποικιλίες θα βγαίνουν στην περιοχή μας, να μπορεί να είναι και ανταγωνίσιμες και στο εξωτερικό αλλά και στον εσωτερικό χώρο της Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Μελτηρίου της Λάρισσας είπε ότι για ομάδες παραγωγών, να μην κάνουμε ομάδες παραγωγών, να κάνουμε λέει 5-6 εγώντες μαζί, αλλά όχι ομάδες παραγωγών. Κοιτάξτε, ήμουν στο επιμελητήριο, τον άκουσα τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Λάρισσας. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν ξέρω και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Λάρισσας αν το γνωρίζει. Ο νόμος αλλάζει από συνεταιρισμούς. Ήδη το κράτος θα στηρίζει ομάδες παραγωγών και καινούργιες συνεταιριστικές οργανώσεις. Οπότε πρέπει υποχρεωτικά θα πάμε σε μια διαδικασία ομάδας για να μπορεί να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα και ούτως ή άλλως. Και εδώ στην περιοχή της Νεμαίας ξέρετε ότι τα προϊόντα είναι υψηλής κλίμακας και τα ζητάνε και στο εξωτερικό. Απλώς χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη προβολή. Εκεί σταθήκαμε και στο τυποποιητήριο ελαιολάδου και θα έχουμε και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στην έκθεση που θα κάνει το επιμελητήριο το Σεπτέμβρη μια γκάμα από 22 τύπους μπουκαλιών που θα είναι για πρώτη φορά θα κάνουμε στην έκθεση αυτή την παρουσίαση. Και θα δει και ο κόσμος ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά και είναι και μια ελπίδα για τους παραγωγούς της περιοχής της Νεμαίας ότι θα μπορεί να ξεμπλοκάρει το λάδι και να έχουν και εναλλακτικές λύσεις. Βέβαια, να σας πω ότι το λάδι της περιοχής, αυτό που θα κάνει η Νεμαία, έχει ήδη χαρακτηριστεί σαν πηγέ. Και πέραν από αυτό, να ξέρετε ότι και μια παρένθεση να κάνω, ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται και άλλες δύο επιχειρήσεις με ελαιόλαδο, του κυρίου Καλατζή στα Ιδόνια, που είναι μια αξιόπιστη και πολύ καλή μονάδα, και μια εμπορική μονάδα, του κύριου Σελά. Και ξέρετε, οι ιδιώτες, αν δεν υπήρχε καλής ποιότητας ελαιόλαδο στην περιοχή, δεν υπήρχε περίπτωση να επενδύσουν. Είναι ένα κίνητρο που και εμείς λειτουργούμε με ιδιωτικά περισσότερο κριτήρια για να έχουμε και αποτέλεσμα και στο εξωτερικό αλλά και στον ελληνικό χώρο και οι παραγωγοί να μπορούν να δίνουν και το προϊόν τους και να πετύχουν και καλύτερες τιμές.